Κυριακό 6 Ιουλίου του 2010. Στον καταπράσινο κήπο της πανέμορφης οικίας του Ιάπωνα Πρέσβη, μια ιστορία βγαλμένη λες από κινηματογραφική ταινία εποχής θα ξεδιπλωθεί μπροστά στη μικρή ομίγυρη των συνδετημόνων του ζεύγους Κιταμούρα, μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης για τα απρόβλεπτα της ζωής και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Λέμε πως η θάλασσα δεν χωρίζει, παρά ενώνει ανθρώπους, λιμάνια, χώρες και υπήρους. Η ιστορία που θα ακούγαμε έκπληκτη εκείνο το καλοκαιρινό απόβραδο στην Ιαπωνική Πρεσβευτική Κατοικία και θα σας αναδιηγηθούμε σήμερα στους Αϊνάφτες, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, στα τέλη του 2009, ο 30χρονος Μακότο Τσουμέντα από το νησί Αμάμι της Νοτίου Ιαπωνίας ξεκινά τον πρωινό του περίπατο στην παραλία του Κουνινάου. Μπροστά του απλώνεται απέραντος ο ειρηνικός. Ο αφρός των κυμάτων του γλύφει τα πόδια και ύστερα πάλι τραβιέται και σε μια τέτοια κίνηση υποχώρησης, ο μοναχικός περιπατητής παρατηρεί μπροστά του κάτι να ξεπροβάλλει από την άμμο. Το τραβάει με περιέργεια για να δει έκπληκτος ότι κρατάει στα χέρια του ένα παλιοκερισμένο μπουκάλι, ερμητικά κλεισμένο και δεμένο στο στόμιό του με ένα σπάγκο. Και ακόμη πιο έκπληκτος θα ανακαλύψει ότι εντός του υπάρχουν δύο κυτρινισμένοι φάκελοι, κυλιδωμένοι από την υγρασία και κάτι ξεθοριασμένα άγνωστά του χαρτονομίσματα. Λίγους μήνες μετά, το Μάιο του 2010, ανάμεσα στην αλληλογραφία του Ιάπωνα πρέσβη στην Αθήνα, φτάνει από ένα γνωστό του ένα παράξενο email. Η ιστορία ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα περίπου, όταν έλαβα ένα email από κάποιο γνωστό μου, ο οποίος μου ζήτησε να ψάξω να βρω κάποιον. Ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος μου, είναι Ιάπωνας, ο οποίος κατοικεί στο Hong Kong. Η δε σύζυγός του είναι και αυτή από το Hong Kong. Ο άνθρωπος που ζήτησε από τον φίλο μου και μου έστειλε αυτό το email είναι κάποιος ο οποίος κατοικεί σε ένα νησί το οποίο λέγεται Αμάμι στα νότια της Ιαπωνίας και ο οποίος μια μέρα έκανε μια πολύ περίεργη ανακάλυψη. Σε μια παραλία βρήκε ένα περίεργο μπουκάλι. Μέσα στο μπουκάλι υπήρχαν κάποιες επιστολές οι οποίες γράφανε η μία απευθυνόταν στη γυναίκα του και η άλλη στα παιδιά του. Ήτανε λόγια αγάπης και συμπάθειας προς τη γυναίκα του και ανάλογα λόγια αγάπης και συμπάθειας προς τα παιδιά του. Και σύν της άλλης υπήρχαν και χαρτονομίσματα αμερικάνικα του ενός δολαρίου. Δύο χαρτονομίσματα, ώστε να μπορέσει αυτός που θα έβρισκε το μπουκάλι προφανώς, να μπορέσει να ταχυδρομήσει χρησιμοποιώντας και τα δύο αυτά δολάρια προφανώς για γραμματώσιμα. Ας καβαλήσουμε ένα κύμα να μας γυρίσει 11 χρόνια πίσω. Το Αναστασία, κυπριακό φορτηγό, φεύγει από το λιμάνι της Νέας Ορλεάνης φορτωμένο γεννήματα, περνάει από τη διόρυγα του Παναμά και αφήνοντας πίσω του το λιμάνι της Μπαλμπόα, βάζει πλώρη για την Νότιο Κορέα. Θα φτάσει στον προορισμό του, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, σε 35 με 36 μέρες. Στο τιμόνι του είναι ο καπετάν Σταύρος Δρακάκης, ναυτικός έμπειρος, ζυμωμένος με τη θάλασσα και τις φουρτούνες της, νησιώτης από την Αίγινα, όπου έχει αφήσει την οικογένεια, γυναίκα και παιδιά. Καπετάνιε, εσείς ανήκετε σε μια γενιά ναυτικών που ταξίδεψαν στη θάλασσα την εποχή που αντίθετα με σήμερα. Οι ναυτικοί έκαναν να έρθουν σε επικοινωνία, να δουν, αλλά και να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους μήνες, πολλές φορές και χρόνια. Και η ζωή στη θάλασσα είχε πολύ περισσότερες δυσκολίες. Πόσο δύσκολο ήταν το επάγγελμά σας εκείνα τα χρόνια? Όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο, για το λόγο του ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν εύκολα. Εκτός της δουλειάς ήταν, και όπως είπατε, η έλλειψη των δικών μας, ήταν η έλλειψη ενός γράμματος, ήταν η έλλειψη της κοινωνίας, επικοινωνίας με ανθρώπους και μπορούμε να πούμε ότι η ζωή τότε ήταν τελείως απομονωμένη. Και αυτό ήταν εκείνο το οποίο πολλές φορές
μας στεναχωρούσε και μας έφερε προαδείο εξόδου. Είναι η μοναξιά δηλαδή ένα συστατικό έτσι, της ναυτικής ζωής το πιο δύσκολο ίσως, από τα πιο δύσκολα. Ναι, ένα από τα κυριότερα είναι, για το λόγο του ότι μέσα στον ωκεανό που ταξιδεύει κανείς δεν υπάρχει ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ούτε μια φιλία, ούτε ένα τηλέφωνο, τίποτα απολύτως. Είσαι τελείως μόνος και κλείνεσαι μόνος στο δικό σου εαυτό. Και το χειρότερο όλων, τα άτομα τα οποία απαρτίζουν το πλήρωμά σου πολλές φορές σε κουράζουν λόγω του ότι είναι η ίδια η μονοτονία. Δεν υπάρχει εναλλαγή δηλαδή. Δεν υπάρχει εναλλαγή ούτε περιβάλλοντος ούτε ατόμων. Και αυτό είναι ίσως το χειρότερο πράγμα. Αυτό που λέτε δεν υπάρχει εναλλαγή περιβάλλοντος, δηλαδή ένα ταξίδι ας πούμε από τη Χαβάη στην Νότιο Κορέα για παράδειγμα, δεν έχει εναλλαγές. Κοιτάξτε, οι εναλλαγές είναι στα ίδια πάντα πλαίσια. Δηλαδή, πώς θα είναι ο καιρός, τι θα αντιμετωπίσουμε, αν φούσκωσε η θάλασσα, αν έπεσε η θάλασσα και τίποτα περισσότερο. Και το περιβάλλον που είπα προηγουμένως, εννοώ ότι ένας στεριανός έχει την ευκαιρία να τελειώσει από τη δουλειά του, να περάσει από το καφενείο, να βρει το σπίτι του, να βρει ένα φίλο του, να μιλήσει, να πει κάτι. Ενώ στη θάλασσα δεν έχει τίποτα απολύτως. Και για το πλήρωμα και για έναν καπετάνιο. Είσαι στη γέφυρα απασχολημένος, πρέπει να φύγεις να πας στο δωμάτιό σου. Δεν υπάρχει καμία εναλλαγή. Είναι λιγάκι μονότονο, τελείως διαφορετικό. Και ξέρετε κάτι, δεν θα μπορέσει ο καθένας να το καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει. Συνηθίζεται η μοναξιά στο πλοίο. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Άλλοι τη συνηθίζουν, την ξεπερνούν. Άλλοι πάλι δεν μπορούν. Και γι' αυτό είναι πολλές φορές που έρχεται άνθρωπος σε πλοίο μέσα και στο πρώτο ταξίδι φεύγει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Διότι δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να ζήσει αυτή τη μονοτονία της ζωής. Εσείς πώς αποφασίσατε να στείλετε ένα γράμμα διαθαλάσσης στην οικογένεια? Πρέπει να ξέρετε ότι του κάθε ανθρώπου που είναι στη θάλασσα, τις περισσότερες ώρες στο μυαλό του, είναι σπίτι του, στους δικούς του, στη νοσταλγία, στη θαλπορή που του λείπει και ως άλλα εκείνα τα οποία στερείται. Μία λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις με βρήκε και εμένα, ναι, με αποτέλεσμα να θέλω να επικοινωνήσω έστω και με δύο λόγια με τους δικούς μου. Και έφυγα από τη γέφυρα, όπως γράφω και στις σημειώσεις μου, κατέβηκα στο δωμάτιό μου και έγραψα δύο γράμματα, τα οποία ήταν μία επαφή και το εκτιμητέο είναι ότι εκτιμήθηκαν και από εκείνους που τα πήραν. Διότι ήξεραν γιατί το έγραφα και ποιος ήταν λόγος που το έγραφα. Ήταν η νοσταλγία που την ώρα εκείνη είχα. Και ήταν τη στιγμή εκείνης, ήταν όλο το χρονικό διάστημα που κανείς λείπει από το σπίτι του. Όταν συνέβη αυτό, εσείς είχατε φύγει ήδη από την Αίγινα, πριν από πόσο καιρό, δηλαδή είχε μεσολαβήσει πόσο διάστημα? Είχαν μεσολαβήσει κάπου 10-11 μήνες. Είσαστε 11 μήνες μακριά. Μάμα. Και δεν ήταν στο πλαίσιο του λίγου αυτό ή του πολύ. Συνήθως τα πρώτα ήταν πάρα πολύ μακριά ταξίδια. Τώρα τα καθιερώσανε και μας υποχρέωναν μάλλον, ή όχι τώρα δεν ξέρω συγκεκριμένα τι γίνεται, στο 9 μήνα το αργότερο να γυρίζαμε σπίτια μας. Ήταν κάτι αυτό. Το μεγαλύτερο διάστημα δηλαδή που έχετε ταξιδέψει από τη στιγμή που φύγατε από την Αίγινα, από την οικογένειά σας, μέχρι που ξαναγυρίσατε, πόσο ήταν? Το μεγαλύτερο διάστημα είναι είναι 47 μήνες, δηλαδή 4 χρόνια. Με τη μόνη όμως διαφορά, δεν είχα τότε οικογένεια. Ήμουνα χωρίς οικογένεια. Δηλαδή είχαν πεθάνει οι γονείς μου και έτσι δεν είχα επιτακτική την ανάγκη να δω κάποιον δικό μου. Και ίσως τα 4 χρόνια ήταν ο λόγος αυτός. Μάλιστα. Εκείνο το διάστημα, γενικώς, με τι τρόπο επικοινωνούσατε? Διότι σήμερα υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει το Skype, ο ένας βλέπει τον άλλον, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν τα τηλέφωνα, έχουν αλλάξει άρδινες συνθήκες, είναι γνωστό. Εκείνη την εποχή, εσείς αν θέλατε ή η οικογένειά σας αντιστοίχως, αν ήθελε να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς γινόταν? Κοιτάξτε να δείτε.
το καλύτερο μέσο την εποχή εκείνη, αλλά σπάνιο, ήταν το τηλεγράφημα. Το τηλεγράφημα ήταν περιορισμένων λέξεων και εντυπώσεων. Δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα. Το γράμμα, μόνο το γράμμα. Δηλαδή μετά από 40-45 μέρες ταξίδι, έφτανε στο λιμάνι και η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν να έχει τα γράμματα, να δεις τι κάνει το σπίτι σου. Επειδή διάβασα το πόνημά σας, το οποίο βρήκα εξαιρετικό, αυτό το μεικτός πλούς, όπως το τιτλοφορείτε, για αυτή την ιστορία που σας οδήγησε να γράψετε αυτά τα τόσο τρυφερά έτσι, και συγκινητικά γράμματα και για μας που τα διαβάσαμε, ήθελα να σας παρακαλέσω να μας διηγηθείτε λίγο από πού ξεκινήσατε, πού πηγαίνατε, από πού έφυγε το καράβι, πού θα έφτανε. Μετά τη φόρτωσή μας στη Νέα Ορλεάνη, ένα λιμάνι κοντά στη Νέα Ορλεάνη, κατευθύνθηκαμε στον Πάναμα. Από εκεί μετά το πέρασμά του είχαμε περίπου 40 ημέρες για να φτάσουμε στο λιμάνι της εκφορτώσεως, το οποίο βρισκόταν στη Νότιο Κορέα. Κατά τη διαδρομή περάσαμε κοντά από τα νησιά της Χαβάης. Εκεί περνούσε το πλοίο τόσο από κοντά που έβλεπε τους ανθρώπους σχεδόν στα σπίτια τους. Έβλεπες ότι ο καθένας τελειώνει τη δουλειά του. Εκ των υστέρων πάει σπίτι του, βρίσκει τα παιδιά του, την οικογένειά του, μιλάει, τη συνάντησε, τι έκανε, ξεχνιέται. Ενώ στη θάλασσα δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν το πράγμα, ζηλεύοντας, αν δεν είναι μεγάλη λέξη, το ζηλεύοντας, αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στα σπίτια τους, ήταν εκείνο το οποίο με ώθησε να κάνω αυτό το γράμμα και να το βάλω σε ένα μπουκάλι και να το στείλω στα παιδιά μου για να τους δείξω πώς ένιωθα εκείνη τη στιγμή και πόσο μου λείπανε. Ουσιαστικά περιμένατε ότι θα έφτανε ποτέ αυτό στα χέρια τους? Ναι, περίμενα πως θα φτάσει, για το λόγο του ότι εκεί που το έριξα ήταν μια απόσταση από το νησί στο άλλο, κάπου ένα χιλιόμετρο, 800 μέτρα, και εκεί ψάρευαν ένα σωρό ψαράδες, περισσότερο από 50 βάρκες. Και πίστευα ότι μια από τις βάρκες θα βρει το γράμμα και θα το στείλει. Α, είχε προορισμό δηλαδή το γράμμα. Δεν ήταν τυχαίο. Πίστευα ότι θα φτάσει. Πίστευα ότι θα φτάσει διαμέσου αυτού που θα το βρίσκε. Ναι. Γιατί αλλά... σαν λέω ήταν 50 βάρκες, οι οποίοι κάθε βάρκα είχε 2 ανθρώπους μέσα. Ένας από όλους αυτούς μπορούσε να το βρει και να το πάρει, να ανοίξει και να το στείλει. Είχα βάλει και τα χρήματα μέσα, θα τα γραμματώσιμά του κανονικά, να μην επιβαρύνω τον άνθρωπο. Και νόμιζα ότι θα φτάσει. Εν τω μεταξύ πέρασαν τα χρόνια, το γράμμα δεν είχε φτάσει ποτέ. Και όταν μετά από 11 χρόνια, μου είπαν ότι το γράμμα έφτασε και εγώ εξεπλάγει και ομολογούμαι ότι το είχα ξεχάσει. Δεν το θυμόμουν να κάνω. Το μπουκάλι ξανύχτηκε στον ωκεανό, μικρό γυάλινο καράβι γεμάτο νοσταλγία, αναζητώντας στεριά, και τα κύματα μετά από 3.850 μίλια το έσπρωξαν ως τις ακτές του νησιού Αμάμι και στα χέρια του Μακότο Τσουνέντα. Ίσως ο κύριος Τσουνέντα να ένιωσε την ανάγκη αυτού που το πέταξε στη θάλασσα να επικοινωνήσει με τους δικούς του, παντρεμένος ο ίδιος και πατέρας 4 παιδιών, και δεν το παραπέταξε. Για τον τρόπο που βρέθηκε, τι μάθατε? Για τον τρόπο που βρέθηκε, έμαθα ότι μία οικογένεια, αν θυμάμαι καλά ήταν η οικογένεια Τσουνέντα, είχαν βγει στο νησί τους να πάρουν μια βόλτα, κάπου διάλυσε ένα μπουκάλι, το οποίο ήταν εκλεπτισμένο πάρα πολύ, το πιέσε ο γονιός, τα άνοιξε, το οποίο μάλλον έσπασε κατά πάσα πιθανότητα, και βρήκε τα δύο γράμματά μου, το ένα ανοιχτό μαζί με τα χρήματα τα οποία είχα βάλει μέσα, το άλλο κλειστό για το σπίτι μου. Αλλά ήταν πια φθαρμένα, είχαν πολύ αποσυμφωθεί, να το πούμε έτσι. Η οικογένεια Τσουνέντα πιάσα τη συζήτηση, διερωτώνται από πού ήταν το γράμμα αυτό και τι ήταν και τι δεν ήταν. Η γυναίκα του, δεν ξέρω για ποιο λόγο, διαπίστωσε ότι ήταν ελληνικά γραμμένα. Όταν ήρθε ένας φίλος τους λοιπόν από το Χονγκ Κονγκ, είχε φίλο, του κάνουν τη συζήτηση αυτήν,
ο οποίος είχε φίλο τον πρέσβη της ΕΣ στην Ελλάδα. Ήρθε σε επαφή ο πρέσβης, ο οποίος μπήκε και αυτός στη σειρά χωρίς ο άνθρωπος να το θέλει. Και η εξέλιξη ήταν αυτή. Το να ειδοποιηθώ από την πρεσβεία τώρα και να γίνουν όλα αυτά που γίνανε. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό πράγματι. Ο πρέσβης Κιταμούρα, συγκινημένος από την απίστευτη ιστορία που του περιέγραφε ο φίλος του στο email, θα κινητοποιηθεί αμέσως. Ξέρετε, Αυτός μου έστειλε λοιπόν κάποια αντίγραφα των επιστολών, στα οποία πάνω-πάνω υπήρχε το όνομα της εταιρείας και από κάτω έγραφε Limassol, δηλαδή από την Κύπρο. Και υπήρχε μια επιστολή η οποία συνοδεύονταν στο τέλος από το όνομα του αποστολέα, ο οποίος ονομάζονταν Δρακάκης. Σκέφτηκα ότι η εταιρεία αυτή ίσως θα υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Αμέσως προσπάθησα να έρθω σε επαφή με κάποιες εταιρείες εκεί, μέσω του επίτιμου προξένου της Ιαπωνίας στην Κύπρο, ο οποίος και κατάλαβε ότι αντίστοιχη εφοπλιστική εταιρεία στην Κύπρο είχε κρατήσει ένα σημαντικό αρχείο με πληροφορίες και για το συγκεκριμένο πλοίο. Cyprus, no, kono, ano, Ship Owners Association. Έτσι μπόρεσα να καταλάβω ότι ο συγκεκριμένος καπετάνιος είναι ένας πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος, ο οποίος μένει στην Αίγινα μαζί με την οικογένειά του και επομένως ήταν πολύ εύκολο να έρθω σε επαφή μαζί του. Η ιστορία αυτή λοιπόν ξεκίνησε και τελειώνει και πρόκειται να τελειώσει σήμερα ίσως. Μια ιστορία που ξεκίνησε πράγματι πριν από περίπου 11 χρόνια. Τι συναισθήματα νιώσατε όταν πήρατε στα χέρια σας ξανά αυτά τα γράμματα που είχατε στείλει 11 χρόνια πριν? Αυτές τις στιγμές όντως είναι από τις πιο δύσκολες τις οποίες κανείς ζει. Για το λόγο του ότι ήρθαν στο μυαλό μου ένα σωρό πράγματα, η λαχτάρα που είχα για την οικογένειά μου, βλέποντας τα γράμματα, ζήσα την ημέρα που τα έριξα και την εποχή που ήμουν στο βαπόρι. Οπωσδήποτε ήταν ένας συναισθηματικός κόσμος, τελείως διαφορετικός από την ώρα εκείνη. Είχα ξανάρθει πάλι στα παλιά, είχα ξαναζήσει τα στεναχώρια μου, τις χαρές μου και τέλος πάντων εκείνο το οποίο μου έδωσε μεγάλη χαρά ήταν το ότι αυτό το γράμμα είχε φτάσει στους αντίποδες από εκεί που το είχα στείλει. Γιατί λίγο πολύ το νησί μου, η Αίγινα, είναι στις αντίποδες του Χαβάη. Λοιπόν, είχε διαγράψει όλη τη μισή περιφέρεια της γης και είχε φτάσει εκεί που το είχα προγραμματίσει να πάει. Έστω και με μικρή καθυστέρηση. Με την οικογένεια που βρήκε το μπουκάλι, κρατήσατε, είχατε επαφή? Είχα επαφή, είχαμε αλληλογραφία και ακόμα έχουμε. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά πράγματα από το χωριό τους, από το νησί τους, από το περιβάλλον τους, φωτογραφίες κτλ. Και γενικώς, ίσως να θέλουν να έρθουν κιόλας κάποτε στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, όχι, είναι... Να συναντηθείτε. Και διαπιστώθη ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν πάρα πολύ θετικοί ως προς μια φιλία μεταξύ μας από το γεγονός αυτό. Για μια φιλία η οποία μεσολάβησε. Βέβαια. Έπαιξαν ένα ρόλο. Ναι. Πολύ σημαντικό σε αυτό. Θα μπορούσαν να έχουν βρει το μπουκάλι και να μην δώσουν ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή τα παιδάκια του κάθισαν και μου ζωγράφησαν τι πουλιά ποτάρε στο χωριό τους. Τα ζωάκια που έχουν, έβγαλαν φωτογραφίες με κάτι, πήγανε στην παραλία που βρήκαν το μπουκάλι, έβαλαν το μικρό, έβγαλαν μια φωτογραφία, έβαλαν ένα μπουκαλάκι γύρω, δείξε εδώ βρήκαμε το μπουκάλι. Και γενικώς έκανε ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν ανθρώπινα
Και έδειξαν να τους υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χάρηκαν αυτό που έκαναν και θεωρούσαν τον εαυτό τους ευτυχισμένο επειδή μεσολάβησαν σε αυτό το γεγονός. Μια συγκινητική ανθρώπινη ιστορία της θάλασσας και του νόστου που συντροφεύει τις ζωές των ναυτικών μας διηγείται αυτό το μπουκάλι. Αλλά και μια ιστορία γεμάτη συμβολισμούς για τη θάλασσα που φέρνει κοντά ανθρώπους από τις δυο άκρες της γης και δυο ναυτικές πατρίδες όπως η Ελλάδα και η Ιαπωνία. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά σημαντικό. Πρώτος συμβολισμός βέβαια είναι γιατί αφορά τις οικογενειακές σχέσεις. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι μια τέτοια επιστολή η οποία στάλθηκε από ένα ναυτικό ο οποίος ήταν κοντά στη Χαβάη και πέταξε ένα μπουκάλι με τα γράμματα αυτά, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μπορεί να αγαπάει την οικογένειά του. Από την άλλη μεριά, η αντίστοιχη Ιαπωνέζικη οικογένεια, η οποία είναι πάρα πολύ δεμένη, κατάλαβε το συμβολισμό αυτό, δηλαδή πόσο στενές είναι οι σχέσεις στην Ελλάδα μεταξύ των οικογενειών. Και πραγματικά ανάλογες σχέσεις υπάρχουν και στην Ιαπωνία μεταξύ των οικογενειών και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Η Ελλάδα και η Ιαπωνία έχουν συνάψει πριν περίπου 100 χρόνια ένα σύμφωνο εμπορίου και ναυτιλίας, το οποίο από μόνο του λέει πολλά πράγματα για τον συμβολισμό που έχει αυτή η ιστορία. Αλλά και γενικότερα, αφού και οι δύο χώρες είναι ναυτικές και ασχολούνται πολύ με το ναυτικό εμπόριο. Πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών με τα πολεμικά, δηλαδή εδώ και περίπου 60 χρόνια, είναι βασισμένες αποκλειστικά στο εμπόριο, στην ναυτιλία και στην ναυτική παράδοση. Και πραγματικά αυτό το γεγονός το οποίο έγινε αποκτά ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού και αυτό το πράγμα ξεκίνησε από την θάλασσα. Πράγματι, υπήρχε μια σχέση Ελλάδας-Ιαπωνίας και υπάρχει ακόμα αμοιβαίο κέρδος. Καθώς κατασκευάστηκαν καταπληκτικά πλοία υψηλής ποιότητας στα ιαπωνικά ναυπηγεία, και από αυτά τα πλοία και από τις παραγγελίες αυτές μπόρεσε η ιαπωνική οικονομία να προωθηθεί, αλλά και από την άλλη μεριά μπόρεσαν και οι Έλληνες εφοπλιστές με τα καλά αυτά πλοία να προάγουν τις δικές τους δουλειές. いいビジネスができた両方にとってウィンウィンの関係だと思ってます。Σαν την περιπέτεια του μπουκαλιού που για 11 χρόνια παράδερνε στα κύματα του Ειρηνικού, έτσι και το υλικό που κινηματογραφήσαμε το 2010 για τους αϊνάφτες, χάθηκε για σχεδόν 8 χρόνια, κάνοντας και εκείνο ένα ταξίδι στα άδυτα των αρχείων μας. Περίεργες συμπτώσεις. Και βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε αυτή την όμορφη ιστορία, τη γεμάτη ελληνική ναυτοσύνη και αλήθεια, αν ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, από τους σημαντικότερους Έλληνες της ναυτιλίας μας, καπετάνιος ο ίδιος, προτού να γίνει εφοπλιστής, δεν κανόνιζε ώστε να βρισκόμαστε κι εμείς εκεί, όταν το πρεσβευτικό ζεύγος Κιταμούρα θα παρέδιδε τα γράμματα αγάπης που τους είχε στείλει ο καπετάν Σταύρος Δρακάκης μέσα σε ένα μπουκάλι πολλά χρόνια πριν. Μόλις την άκουσα, εγώ είπα ότι πρέπει να τη χαρούμε και αν μου επιτρέπεις και να τη μοιραστούμε. Να τη μοιραστούμε με τους ανθρώπους μας, με τον τόπο μας, με τους νέους μας. Αυτό είναι της θάλασσας η ομορφιά, αυτό είναι η νοσταλγία, αυτή είναι το μεγαλείο της, αυτή είναι η μαγεία της. Και το μπουκάλι αυτό που έχει ρίξει ο καπιτάνιος ο φίλος μας, 11 χρόνια έκαμε ένα, πάει, αλλά έφτασε. Έχουμε ρίξει όλη τέτοια μπουκάλια. Μερικά δεν έχουν φτάσει ακόμα, έχουμε καιρό. Πρέπει να μπορούμε να περιμένουμε. Με τη θάλασσα κυρίως ισχύει αυτό. Να μπορούμε να περιμένουμε. Αλλά όσο την εμπιστευόμαστε και όσο τις αφοσιωνόμαστε, ποτέ δεν μας εγκαταλείπει, ποτέ δεν μας απογοητεύει. Η θάλασσα τελικά μας ενώνει. Ή και όχι μόνο, δεν βλέπετε. Από την άκρη του κόσμου ποιος ξέρει πόσα, σε πόσα μήκη και σε πόσο πλάτη πέρασε αυτό το μπουκάλι για να φτάσει μέχρι την Αίγινα που λέει ο λόγος. Αλλά έφτασε.
Βεβαίως είμαστε όλοι της θάλασσας. Και ανοίγει ο ορίζοντας της θάλασσας. Και ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου. Ξυπνάει τις φιλοδοξίες του ανθρώπου. Και φυσικά του δίνει την ευκαιρία να αναπτύξει τα πιο ωραία και ίσως τρελά του όνειρα. Now, distinguished guests, and letters of love. Love addressed to your family. Εκλεκτή προσκεκλημένη. And also the story. Γράμματα αγάπης. Γράμματα αγάπης που απευθύνονταν προς την οικογένειά σας. Αλλά και μια ιστορία που συμβολίζει τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα. Αυτά τα γράμματα αγάπης τελειώνουν το ταξίδι τους. Ένα πολύ μακρύ ταξίδι 11 χρόνων. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο Παπούλια σήμερα το απόγευμα και του διηγήθηκα την ιστορία. Και εκείνος μου ζήτησε να μεταφέρω το μήνυμά του ειδικά σε εσάς, ότι τον έχει βαθιά συγκινήσει η όμορφη ιστορία σας. Και αυτή είναι μια ιστορία αγάπης, αλλά και της στενής σχέσης ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα. Εδώ είναι τα γράμματα που επιστρέφονται σε εσάς μετά από 11 χρόνια. Συγχαρητήρια. Δεν περίμενα ποτέ μου ότι θα έπαιρνα αυτή την επιστολή που είχε σταλεί σε μια ώρα νοσταλγίας για το σπίτι μου. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πρέσβη, γενικώς σε όλους που βοήθησαν να φτάσει η ιστορία εδώ που έφτασε και δεν πρόκειται ποτέ όσο ζω να ξεχάσω ένα τέτοιο γεγονός που μου συνέβη στην καριέρα μου σαν πλοίαρχος. Σας ευχαριστώ όλους σας. Η έννοια νοσταλγία ήταν γνωστή από τα χρόνια του Ομήρου σε κάποιο κομμάτι της Οδύσσειας, ακριβώς το νούμερο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, βάζει τον Οδυσσέα να πει «Ας δω την πατρίδα μου και καπνών αναθρόσκοντα εσ γέης θανέοι ημίρεται», που σημαίνει «Ας δω και καπνώ να βγαίνει από την καπνοδόχο του σπιτιού μου και ας πεθάνω». Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο. Λέγεται, κυρίες και κύριοι, πως τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή. Και η θάλασσα, θα λέγαμε. Όπως την ιστορία του καπετάν Σταύρου Δρακάκη, που όπως και άλλοι ναυτικοί, έριξε κατά μεσή στον ωκεανό σφραγισμένα τα συναισθήματά του σε ένα μπουκάλι, και αυτά, από κύμα σε κύμα, έφτασαν εν τέλει, έστω και αργοπορημένο στον προορισμό τους.